Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο αποκριάτικο ουράνιο τόξο. Πλησιάζει καθαρά Δευτέρα. Ετοιμάζετε τους αετούς σας. Προσέξτε καλά, κακόμοιρά μου. Πώς πετάτε τους αετούς μακριά από τα καλώδια της ΔΕΗ, έτσι. Ελπίζω να κάνει καλό καιρό τη Δευτέρα και να πάτε να το ευχαριστηθείτε. Να βγείτε έξω, βέβαια, πέφτουν πολύ νωρίς η απόκριση και καθαρά Δευτέρα φέτος. Άκου και 15 Φεβρουαρίου να έχουμε απόκριση. Πού ακούστηκε, τέλος πάντων, καθαρά Δευτέρα δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα έχω δύο αδελφάκια τα οποία είναι εκεί, πίσω από την πόρτα. Και με περιμένουν. Εγώ όμως δεν πρέπει να τους αφήσω να περιμένουν πολύ. Πάω αμέσως να τους ανοίξω την πόρτα και να καλωσορίσω τους σημερινούς καλεσμένους μας που... Τι είναι αυτό? Περάστε. Ποια είστε εσείς? Η Ρία. Και τι έχετε ντυθεί? Πεντάμορφη. Πεντάμορφη? Ναι. Περάστε παρακαλώ. Και το τέρας? Ναι. Ποιος είσαι εσύ? Ο Στάθης. Ο Στάθης. Και είσαι ντυμένος τι? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Transformist. Transformist. Τι λέτε παιδάκι. Ελάτε εκεί να καθίσετε να κλείσουμε, μην μπάζει τώρα. Χαίρετε. Για να δούμε. Η Ρία και ο Στάθης. Ο Στάθης και η Ρία. Έλα Στάθη Transformer, κάτσε εκεί. Έλα Ρία από εδώ. Κάτσε εδώ αγάπη μου. Πρόσεχε, θες να σε βοηθήσω, γιατί είναι και η φούστα εδώ πέρα που πρέπει να την μαζέψουμε, να μην κάτσει έτσι. Να σηκώσω, μπορώ? Ναι. Εδώ πέρα. Εντάξει είμαστε? Ναι. Κάθισε καλά? Στάθη εσύ, κάθισε καλά? Ναι. Τι λες, παιδάκι μου. Μπράβο. Πολύ ωραίο φόρεμα αυτό, Ρία. Ποιος το έφτιαξε? Μου το πήρε η μαμά. Στο πήρε η μαμά, τι καλή μαμά. Μπράβο. Εσένα? Τη στολή σου, Στάθη? Την πήρε ο μπαμπάς ή η μαμά? Η μαμά. Η μαμά. Σπουδαία μαμά. Για να δω τώρα. Τι μου έχετε φέρει, για να δω, Ρία, εδώ. Τι μου έχεις φέρει, τι είναι αυτό? Μια πριγκίπισσα. Μια πριγκίπισσα. Και ένα ήλιος, ένα κεράσι, ένα λουλούδι και στον ήλιο γυαλιά και μήλα και το όνομά μου. Καλά, είναι σπουδαία αυτή η ζωγραφιά. Τι λες, παιδάκι μου. Και δεν μου στο κεράσι, τι σχέση έχει με όλα αυτά τα πράγματα? Και ο ήλιος γιατί φοράει γυαλιά, έχει μοιοπία? Δεν βλέπει καλά, ε? Ρε τον ήλιο, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Ρία μου, πάρα πολύ. Για να δω εδώ τώρα, Στάθη, εσύ τι έφτιαξες? Τι ζωγραφία με έφτιαξες και από τις δύο πλευρές είναι? Εδώ τι είναι? Εδώ τι είναι, για πες μου. Μία θάλασσα, τη μία λίβρα. Α, τι, εμείς δύο. Σόπα. Εσείς οι δύο? Μπράβο. Πολύ ωραία ζωγραφία κι αυτή. Πάντως ξέχασα να κάνετε εσένα. Τι να κάνεις, πισίνα? Όχι, εσένα. Α, εμένα. Α, να κάνεις εμένα. Πώς να με κάνεις εμένα, βρε παιδί μου? Πώς θα με κάνεις εμένα? Αφού δεν με έχεις εκεί πέρα για να με έχεις μοντέλο να ζωγραφίσεις. Λοιπόν, πες μου, Στάθη. Είναι καλή αδελφή η Ρία? Ρία, είναι καλός αδελφός ο Στάθης? Ναι. Παρόλο που είναι Transformers. Ναι. Εσύ όμως είσαι, ντύθηκες πεντάμορφη, δεν χρειαζόταν να ντυθείς. Είσαι πεντάμορφη. Έτσι δεν είναι? Και το στέμμα σου είναι πολύ ωραίο. Πρόσεχε μην πέσεις από την καρέκλα. Στάθη, Transformer, πες μου, πόσο χρόνο είσαι? Τεσσάρων. Και εσύ, Ρία, πόσο χρόνο είσαι, ξέρεις? Είναι πιο μικρή η Ρία, δεν είναι πιο μικρή? Πόσο, ένα χρόνο πιο μικρή? Δεν θυμάμαι. Ένα χρόνο πιο μικρή είσαι, τριών. Εκεί περίπου, τριάμιση, τεσσεράμιση. Πας στον παιδικό σταθμό ή στον υπηαγωγείο, πού πας? Στο παιδικό σταθμό. Στον παιδικό σταθμό. Και εσύ, Ρία, πας στον παιδικό σταθμό και εσύ ή όχι? Δεν θυμάμαι. Με συγχωρείς. Στο παιδικό. Δεν θυμάσαι αν πας κάθε μέρα στον παιδικό σταθμό? Πάει στον παιδικό. Σε άλλο παιδικό, όχι στον ίδιο? Δεν πάτε μαζί? Πάμε στον ίδιο, αλλά... Σε άλλες τάξεις. Πάνω. Ναι. Και εγώ είμαι κάτω. Γιατί η πάνω είναι τα μωρά και η κάτω είναι η μεγάλη. Και τη πρώη είναι η άλλη που είναι από εδώ. Που είναι η άλλη?
Δίπλα. Από εδώ. Να από εδώ. Και εμείς είμαστε από εκεί. Εσείς είστε να από εκεί. Πω. Ναι, να μου πεις. Από πες εδώ μου είναι τα μωρά. Να προσανατολιστούμε. Από εκεί είναι τα μωρά. Και από εδώ είναι... Και από εδώ είναι η μικρή. Η μικρή. Τα μωρά και η μικρή. Και η μεγάλη που είναι. Κάτω. Κάτω. Μάλιστα, κατάλαβα. Και δεν μου λέτε, έχετε καμία δασκάλα εκεί στον παιδικό σταθμό? Εγώ έχω τη Μαριαλένα. Τη Μαριαλένα, εσύ ποια έχεις? Την Ειρήνη. Την Ειρήνη. Δεν μου λες τώρα, Αρία, η Μαριαλένα τι σας μαθαίνει εκεί στον παιδικό σταθμό? Για πες μου. Δεν ξέρω. Κάτσε, τότε δεν σας μαθαίνει καλά. Άμα δεν ξέρεις κανένα τραγούδι, δεν σας μαθαίνει. Δεν σας μαθαίνει να ζωγραφίζετε, να παίζετε, τι σας μαθαίνει? Όλη τη μέρα. Μας μαθαίνει να ζωγραφίζει. Μπράβο, θα μου ζωγραφίσεις εδώ μετά, έτσι. Δεν σας μαθαίνει κανένα τραγούδι? Ναι. Ξέρεις κανένα τραγούδι να μου πεις? Δεν μας μαθαίνει, μπερδεύτηκα. Τώρα μου φαίνεται ότι με κοροϊδεύεις. Καλά, η μαμά δεν σου έχει μάθει κανένα τραγούδι? Όχι. Εντάξει, άμα δεν σου έχει μάθει, δεν σου έχει μάθει. Εσύ ξέρεις κανένα τραγούδι να μας πεις, Στάθη? Ναι. Τι, ποιο? Το καραβάκι. Το καραβάκι? Και πώς πάει το καραβάκι, για άρχισε να δούμε. Ναι, δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν πειράζει που δεν θυμάσαι πολύ καλά. Μπορεί να σε βοηθεί. Τι είναι καλή πεντάμορφη, τι έχεις και κοιτάς έτσι? Το φως. Το φως, όλα τα φώτα είναι πάνω στην πεντάμορφη, να κάνουμε. Θυμάσαι, προσπαθείς να θυμηθείς τώρα, Στάθη? Τι γίνεται, έρχεται, σου έρχεται τίποτα, καμία ιδέα? Για το καραβάκι? Όχι, να το πάρει το ποτάμι. Να μην τραγουδήσουμε. Να πούμε τίποτα άλλο? Να πούμε τι σας μαθαίνει η δικιά σας η δασκάλα στο... εκεί. Μας έχει μαθεί μόνο το φεγγαράκι μου λαμπρό. Καλά, αυτό μου το έχουν πει όλοι. Θες να μου το πεις και εσύ μήπως? Φεγγαράκι μου λαμπρό. Όχι. Δεν μου λες, τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. ΑΕΚ. Εσύ, Ρία, είσαι καμία ομάδα? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, μπράβο. Ολυμπιακός και... χάνει, Ρία, να το ξέρεις αυτό. Ρία, άκου τον αδελφό σου. Κάτι ξέρει παραπάνω. Ολυμπιακός χάνει φέτος. Και χάνει γερά. Κατάλαβες? Δηλαδή, μήπως να το ξανασκεφτείς, βρε παιδί μου. Έτσι, να γίνεις καμία άλλη ομάδα. Εσύ τι λες? ΑΕΚ. ΑΕΚ. Εντάξει, το δέχομαι. Αυτή το δέχομαι. Η ΑΕΚ είναι λίγο. Τι? Δεν ξέρει τι κάνει. Εντάξει, τώρα μην μιλήσουμε άλλο για. Τι έγινε, βρε Ρία? Σε ενοχλεί το φως? Ναι. Μήπως να μην κοιτάς τόσο ψηλά και να κοιτάς κάτω? Κοίτα εμένα, εμένα κοίτα, εμένα. Το πάτωμα. Το πάτωμα, εντάξει, χαμηλοβλεπούσα πεντάμορφη, έτσι μπράβο. Να κοιτάμε όλοι το πάτωμα, να συγκεντρωθούμε. Αυτό είναι και σας κάκι. Αυτό είναι... Ποιο? Σας αρέσει χαλί. Το σπίτι καταρχάς? Χαλί, ναι. Σας αρέσει, Ρία? Ναι. Αυτό είναι χαλί. Δεν είναι χαλί, είναι πάτωμα, πλακάκια είναι, ρε παιδάκι μου. Όχι, χαλί. Έχεις δει χαλί τέτοιο? Χαλί, το χαλί έχει μάλινα, πώς το λένε. Κλωστές το χαλί. Έχεις εδώ είναι κλωστές, δεν είναι κλωστές. Είναι πάτωμα, κανονικό. Ναι. Για έλα, έλα. Για σήκω. Ήθελες να πατήσεις κάτω? Ναι. Τι κλωτσάς εκεί πέρα, ποιον κλωτσάς? Κοίτα το πάτωμα. Τι έγινε εκεί? Εντάξει, κατάλαβα. Μην αποκαλύπτεις όλα τα μυστικά. Πες μου κάτι, Στάθη. Έχεις σκεφτεί τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πυροσβέστης. Πυροσβέστης, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Τη σκέφτηκα μόνος. Τη σκέφτηκες μόνος, ολομόναχος. Σ' αρέσουν οι πυροσβέστες με την αντλία που πηγαίνουν και σβήνουν τις φωτιές? Εσύ, Ρία, σκέφτηκες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ναι. Τι? Μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα. Αφού και τώρα κάνεις μπαλέτο, πρέπει συνέχεια να κάνεις μπαλέτο. Κάνεις μπαλέτο τώρα? Δεν μου τα πεις αυτά. Πόσες φορές πας και κάνεις μπαλέτο τη βδομάδα, θυμάσαι? Μία, ναι. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε φορές την εβδομάδα κάνεις μπαλέτο? Ναι. Μπράβο. Πόσα χρόνια κάνεις μπαλέτο, πολλά? Όχι. Πόσα, ξέρεις εσύ? Προχθές άρχισε? Όχι. Πότε, πρόπερση? Δεν, όχι, δεν πήγαινε, αλλά η μαμά... Η Ρία έλεγε στη μαμά της να την πηγαίνει. Ναι, και την πήγαινε η μαμά? Ναι. Α, αυτό έχει σημασία. Όχι. Τι όχι, δεν σε πήγαινε? Μην με μπερδεύει. Δεν το είπα. Δεν το είπες. Σε πήγε από μόνη της με δικιά της πρωτοβουλία. Η γιαγιά με πήγε. Α, σε πήγαινε η γιαγιά. Μάλιστα. Αλλά πηγαίνει στο μπαλέτο, χορεύεις δηλαδή, Ναι. Μπορείς να χορέψεις εδώ κάτι ή όχι? Όχι. Εδώ. Εσύ κάνεις τίποτα έξω από το σχολείο?
Πας καράτε, ξέρω κι εγώ. Όχι. Ταϊκβοντό, καμία ξένη γλώσσα, κάνε μουσικό όργανο. Όχι, ζωγραφική, ναι, τι. Όχι, παίζουμε στον κήπο. Στον κήπο, ποιο κήπο, του σχολείου. Ναι. Ε? Mm-hmm. Με ποι, τι παίζετε στον κήπο. Παίζουμε με τα τέτοια, τα σπιτάκια, τα κάνουμε ελικόπτερα, αεροπλάνα. Εγώ έχω μόνο λίγα κορίτσια και έχουν και στην Ιερό πολλά αγόρια, γιατί είμαστε τώρα πιο πολλά αγόρια στο σχολείο. Πιο πολλά αγόρια από κορίτσια, ε. Εγώ έχω πιο πολλά κορίτσια. Εσύ έχεις πιο πολλά κορίτσια. Και από τα κορίτσια ποια είναι η αγαπημένη σου φίλη, μπορείς να μου πεις, Ρία? Η Φωτεινή. Η Φωτεινή. Εσένα από τα αγόρια ποιο είναι ο αγαπημένος φίλος? Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Και από τα κορίτσια? Η Μαριλένα. Η Μαριλένα. Και από τα αγόρια εσένα? Ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Κάτι βλέπω στο μάτι σου και γυαλίζει εκεί πέρα. Ε? Είναι από το φόρεμά της. Από το φόρεμά της είναι, εντάξει. Μπερδεύτηκα εγώ. Νόμιζα ότι είδα κάτι με το Στέλιο ότι γινόταν εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν έχεις σκεφτεί τίποτα για το Στέλιο? Έτσι, κανένα πιο σοβαρή σχέση? Γάμο, ας πούμε? Όχι, ε. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, ρε παιδί μου. Εσύ με τη Φωτεινή? Το σκέφτεσαι? Όχι. Άσε ακόμα, νωρίς είναι, ρε παιδάκι μου. Νωρίς είναι. Και δεν μου λέτε τώρα, έτσι που είστε ντυμένοι, έχετε πάει σε κανένα πάρτι ή θα πάτε τώρα τις απόκριες? Είχαμε πάει στον παιδότοπο, ναι, και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το πάρτι του παιδότοπου. Α, θα γίνει. Πάντως θα γίνει αυτές τις μέρες. Δεν γίνεται. Λίγες μέρες μας μείναν. Δεν μου λες καμία άλλη στολή εκτός από την Transformer έχεις για φέτος ή όχι? Έχω του Spider-Man και του Power Rangers. Πιανού? Του Power Rangers. Power Rangers. Όχι, ρε παιδάκι μου. Εσύ έχεις καμία άλλη στολή πεντάμορφη? Ναι. Της εξάμορφης? Σεπτάμορφης? Τι έχεις? Έχω της ωραίας κοιμωμένης. Ναι. Και την άλλη. Ποια άλλη? Την μπλε. Α, την μπλε. Της Βασιλοπούλας. Της Βασιλοπούλας, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και μετά να πάμε να ζωγραφίσουμε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, από τη Ρία και το Στάθη, σας αφήνουμε για λίγο να δείτε όλα αυτά που πρέπει να δείτε στο διάλειμμα και μετά θα μας βρείτε στο τραπέζι όπου θα ζωγραφίσουμε. Δεύτερο μέρος του Ουράνιου Τόξου και είμαι εδώ μαζί με την Πανέμορφη και μαζί με τον Transformer, το Στάθη και τη Ρία. Τη Ρία και το Στάθη που έχουν μπροστά τους τα χαρτιά τους, τα πινέλα τους, τις μπογιές τους. Και Ρία, πες μου, τι θα μου ζωγραφίσεις σήμερα εδώ στο Ουράνιο Τόξο? Τι σκέφτεσαι? Ένα λουλουδάκι. Ένα λουλουδάκι, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις ό,τι χρειάζεσαι, έτσι, τα χρώματά σου, το πινέλο σου, πάρε και αυτό το πινέλο. Να έχεις δύο πινέλα, βρε παιδί μου, σε περίπτωση που το ένα δεν σου κάνει. Και μπορεί να αρχίσεις να κάνεις το λουλουδάκι σου, έτσι. Πολύ ωραία. Στάθη, σ' ακούω. Τι? Με ένα σπιτάκι. Ένα σπιτάκι θα κάνεις? Ποιο σπιτάκι, ποιο θα μένει σε αυτό το σπιτάκι? Εσύ. Εγώ, το δικό μου σπιτάκι θα κάνεις. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όταν ζωγραφίζουμε, είναι πολύ ωραίο και σημαντικό να σκεφτόμαστε τι ζωγραφίζουμε. Δηλαδή, να φτιάχνουμε μια ιστορία γύρω από τη ζωγραφική μας, γιατί έτσι μας βοηθάει να ζωγραφίσουμε καλύτερα. Όχι ένα σπιτάκι, έτσι, οποιοδήποτε σπιτάκι, το σπιτάκι που μένει μέσα ο Χρήστος, ας πούμε, το σπιτάκι που μένει μέσα ο κύριος Μίτσος. Ε? Κάτι, θα βάζουμε με το νου μας, παιδί μου, κατεβάζει ο νους μας. Δεν κατεβάζει ο νους μας. Ε? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ζωγραφίσεις το σπιτάκι. Νεράκι βάζουμε λιγάκι. Sorry. Κάτσε, με στεγνό καθάρισμα δεν γίνεται ζωγραφική. Πρώτα βρέχουμε το πινέλο. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Μετά βάζουμε το πινέλο μας το χρώμα που θέλουμε. Που κάνουμε έτσι γυρά γυρά να ρουφήξει λίγο χρωματάκι η βούρτσα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και τώρα για να δούμε, για να κάνουμε μια δοκιμή στο χαρτί μας. Πάει καλά? Εντάξει είναι? Ναι. Έτσι, μπράβο. Πάντοτε στη ζωγραφική δοκιμάζουμε κιόλας. Κατάλαβες? Και δεν υπάρχει λάθος και σωστό στη ζωγραφική. Ό,τι κάνουμε πολύ καλά κάνουμε και το κάνουμε. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι κάτι θα πάει στραβά. Εντάξει. Ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα, Ρία? Πώς πάεις εσύ, εντάξει όλα? Ναι. Μπράβο. Αυτός είναι ένας λύκος. Ένας λύκος? Ναι. Ποιος αυτός, ο μπλε? Ε? Λύκο. Ναι. Μπλε λύκος, έχεις δει εσύ μπλε λύκο? Ναι. Ε? Πού?
Σε ένα παραμύθι. Σε ένα παραμύθι. Α, στα παραμύθια υπάρχουν πολλά χρώματα, Λίκη. Δεν μου λες μήπως έχεις κανένα ζωάκι. Έχετε κανένα ζωάκι, παιδιά, στο σπίτι? Εγώ όχι. Ούτε και στάθεις. Έχουμε στο γραφείο του μπαμπά λίγα ψαράκια. Λίγα ψαράκια στο γραφείο του μπαμπά. Τα είχαμε, ήταν δύο χρυσόψαρα, ναι. Αλλά ο μπαμπάς μας αποφάσισε να μας τα πάει στο γραφείο. Α, τα είχατε στο σπίτι και τα πήγε στο γραφείο? Ναι. Του αρέσανε και ήθελε να τα βλέπει, βρε παιδί μου, καθώς δουλεύει. Όχι, αποφασίσαμε εμείς τι θέλαμε και... Τι θέλατε εσείς, για πες μου, τι αποφασίσατε? Εσείς τι θέλατε, εσύ κυρία? Θέλαμε να το βάλουμε στο γραφείο του μπαμπά. Α, μάλιστα. Εσείς το αποφασίσατε και τα πήρε ο μπαμπάς, δέχτηκε. Έτσι. Ναι. Και πού είναι, μέσα σε γυάλα ή μέσα σε ενιδρίο? Σε γυάλα. Σε γυάλα, πολύ ωραία. Τα έχουμε στο ενιδρίο, τα είχαμε σε γυάλα. Ναι. Τα χρυσόψαρα, ναι. Και τώρα τα βάλουμε στο ενιδρίο του μπαμπά μου. Α, έτσι, μπράβο. Τώρα έχει και ενιδρίο ο μπαμπάς. Και δεν μου λες, τα φροντίζει? Ναι. Τους βάζει και τρώνε? Ω, ναι. Συγγνώμη, λίγο έβρεξε εδώ. Δεν πειράζει που έβρεξε εκεί, άλλη μόνο. Εδώ, γι' αυτό έχουμε το τραπέζι, για να το χρωματίζουμε, να το βρέχουμε. Είναι παντός καιρού, μην ανησυχείς. Εντάξει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Εσύ τώρα, Ρία, για πες μου, τα ψαράκια σου λείπουνε? Που είναι στο γραφείο του μπαμπά, ή πας καμιά φορά στο γραφείο και τα βλέπεις? Πήγα να τα δω. Ναι, ήταν εκεί πέρα. Στο γραφείο του μπαμπά. Ήταν εντάξει τα ψαράκια? Μας πήγε. Έτσι, μπράβο. Για πείτε μου τώρα κάτι. Πού πάτε για μπάνια το καλοκαίρι? Στη θάλασσα. Στη θάλασσα? Ναι. Μην μου πεις ότι πας για μπάνιο στη θάλασσα. Σε ποια θάλασσα? Στις Πέτσες. Στις Πέτσες? Σ' αρέσουν οι Σπέτσες? Πώς πάτε στις Σπέτσες, με αυτοκίνητο ή με καράβι? Με καράβι. Με καράβι, από τον Πειραιά? Ναι. Ναι. Και δεν μου λες, κάθε καλοκαίρι πάτε στις Σπέτσες? Ναι. Και μερικές φορές πάμε και στη Σαντορίνη. Και στη Σαντορίνη. Α, ωραίο νησί και η Σαντορίνη. Και έχει κάτι κοινό με τις Σπέτσες. Το πρώτο γράμμα. Ναι. Σίγμα. Ναι. Σίγμα Σπέτσες, σίγμα Σαντορίνη. Σε άλλο νησί έχεις πάει, εκτός από τις Σπέτσες και τη Σαντορίνη? Ναι. Σε ποιο, αν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Βρε Ρέα, μήπως μπορεί να μας βοηθήσεις εσύ, εκτός από τις Σπέτσες και τη Σαντορίνη, σε ποιο άλλο νησί έχεις πάει, μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Καλά, εντάξει, μπορεί και να μην πήγες και εσύ, να είσαι μικρότερη. Να πήγε όταν ήταν ενός ο Στάθης. Πού άλλο έχετε πάει, εκτός από νησιά? Πού πάτε εκδρομές? Πάτε σε κανένα βουνό να κάνετε βόλτες μέσα στο δάσος? Για πες μου. Δεν πάμε. Δεν πάτε. Να στο μικρόφωνο. Πρόσεχε, βρε Transformer, το μικρόφωνο. Μην το πιάνεις, είπαμε. Εσύ είσαι μεγάλος Transformer. Πουθενά άλλο, δηλαδή, εκτός από τις Σπέτσες και τη Σαντορίνη, πουθενά άλλο? Ούτε σε καμία άλλη πόλη? Όχι. Κανένα ταξίδι έξω από την Ελλάδα έχετε κάνει? Έχουμε. Πού? Θυμάσαι που είχατε πάει? Θυμάμαι πολύ καλά. Πότε το κάνατε αυτό, θυμάσαι? Μήπως Ρία, θυμάσαι εσύ που είχατε πάει έξω από την Ελλάδα? Με αεροπλάνο? Όχι. Με τι? Με καράβι. Με καράβι? Άμα πήγατε με καράβι έξω από την Ελλάδα, μπορεί να πήγατε κάπου κοντά, στην Ιταλία, ας πούμε. Ναι, αυτό πήγατε. Αυτό πήγατε στην Ιταλία? Σόπα, βρε παιδί μου. Δεν το πιστεύω. Πότε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Σε ποια πόλη της Ιταλίας πήγατε, θυμάσαι? Και τι γλώσσα μιλούσαν εκεί, θυμάσαι? Όχι. Ήταν διαφορετικά από ό,τι ήταν εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Ναι. Τι διαφορετικό έχει, μπορείς να μου πεις? Ναι. Τι? Μακαρόνια? Όχι. Τι, πίτσες? Φακές. Φακές. Είχανε ιταλικές φακές? Ναι. Μπράβο. Δεν έχω ξανακούσει για ιταλικές. Σ' αρέσουν εσένα οι ιταλικές φακές? Ναι. Ναι, είναι καλύτερες από τις ελληνικές? Ναι. Ναι. Μπράβο. Και δεν μου λες ποια άλλα φαγιά σ' αρέσουν? Τα μακαρόνια με κύμα. Ναι. Τα μαγειρεύει η μαμά συχνά αυτά? Ναι. 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 Μπράβο. Και τι άλλα φαγητά σε αρέσουν? Και τα τορτελίνια. Και τα τορτελίνια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αλλά στην Ιταλία κάνουν καλές φακές, Ναι. Τορτελίνια κάνουμε εδώ και μακαρόνια με κύμα. Ναι. Μπράβο. Έτσι. Αντιστράφηκαν οι όροι. Τι άλλα φαγιά σε αρέσουν σε ένα Στάθη, λέγε. Ως Transformers δηλαδή που είσαι. Η φακή.
Είπαμε τις φάκες, πρέπει να τα ξαναπώ. Ξαναπες τις μου, θέλω να μου κάνεις τη διευκρίνηση. Ιταλικές φάκες ή ελληνικές? Ελληνικές. Έτσι λέγω, ναι. Τα μακαρόνια με τιμά, οι πατάτες, το... Πατάτες πώς, τηγανιτές. Ναι. Και... πήγες να το πετύχεις. Πήγα να το πετύχω, δεν το πετύχα, ξόφαλτσα. Τα μπιφτέκια με τα μακαρόνια. Ας το μικρόφωνο, ναι. Τα μπιφτέκια με τα μακαρόνια, ναι. Κάνα ψάρι τρώτε. Ναι. Τι ψάρι τρώτε? Από τις πέτσες. Από τις πέτσες. Ναι. Τι, αλλά σπετσότα, οπωσδήποτε. Τι ψάρι τρώτε? Πολλά. Πες μου ένα όνομα ψαριού, θυμάσαι? Όλοι. Κανένα όνομα ψαριού? Γάβρος, ας πούμε. Α, ναι. Θυμάμαι ένα. Ένα γάβρο. Ένα γάβρο. Μικρό. Μικρό. Έτσι, μπράβο. Μωράκι, πήγα να το πιάσω. Το γάβρο. Ναι. Δεν πιάνουν τη γάβρη, παιδάκι μου. Τρώγονται μόνο. Τι άλλο? Πήγα να το πιάσω με το χέρι μου, αλλά. Βρε, εσύ πήγες με το χέρι σου να πιάσεις ψάρι? Ναι. Είναι δυνατόν, με απόχη. Και τι άλλο εκτός από γάβρο? Αφού δεν είχε κουνηθεί. Ναι, εντάξει, κάνει δήθεν ότι κάθεται εκεί πέρα. Και τι άλλο εκτός από γάβρο, θυμάσαι? Όχι. Καρχαρία, φάλαινα. Όρκα. Όχι. Ρία, εσύ από ψάρια, για πες μου. Ποια ψάρια σ' αρέσουν? Η γλώσσα μόνο. Η γλώσσα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμένα λίγο η γλώσσα. Ναι, γιατί δεν έχει κόκαλα, βρε. Πολύ λίγο. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, για κάντε λίγο γρήγορα. Για να... γιατί έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Καλά πάτε πάντως. Εμένα μου αρέσει να ζωγραφίζετε με νερομπογιές. Είναι η πιο καλή τεχνική, μου φαίνεται. Ε? Εκτός από την Ιταλία, τώρα αν σας έλεγα ότι έχω ένα αεροπλάνο εδώ έξω και σας έπαιρνα μαζί μου, πού θα θέλατε να πάμε? Ρία, πού θα θέλεις να πας? Στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, εσύ στα γνωστά μέρη, έτσι, δεν αλλάζεις. Εσύ πού θα θέλεις να πάμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν έχεις καμία, δηλαδή από αυτά όλα που έχεις δει στην τηλεόραση, που έχεις ακούσει, που έχεις διαβάσει σε παραμύθια, σε καμία χώρα έτσι περίεργη, πού θα θέλεις να πας να δεις πώς είναι εκεί πέρα, μπορείς να σκεφτείς? Όχι. Όχι. Παραμύθια διαβάζεις? Ναι. Ε? Κανένα παραμύθι που σου έκανε εντύπωση τον τελευταίο καιρό, που σ' άρεσε? Μου αρέσει και η κόκκινο σκουφίτσα. Η κόκκινο σκουφίτσα, ναι. Μόνο η κόκκινο σκουφίτσα. Μόνο η κόκκινο σκουφίτσα. Εσένα, Ρία, ποια παραμύθια σ' αρέσουνε? Έχεις κανένα που σ' αρέσει? Η πεντάμορφη και η σταχτομπούτα. Το παραμύθι που μου έφερε η μαμά και ο μπαμπάς με το τηλέφωνο. Τι έφερε ο μπαμπάς? Άστο, δεν πειράζει. Τι σου έφερε ο μπαμπάς? Η μαμά. Η μαμά τι σου έφερε? Μου έφερε ένα παραμύθι με τις πριγκίπισσες Disney. Α, αυτό είναι, βρε παιδάκι μου. Μπράβο, πολύ ωραία. Ζωγράφησες. Ζωγράφησες. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Κανονίστε την πορεία σας. Όποιος δεν έχει τελειώσει, κάνει λίγο γρήγορα για να τελειώσει. Έτσι, Ρία? Ναι. Πάμε καλά? Εντάξει, Transformer? Ναι. Τελείωσες? Ναι. Όχι. Τι έχεις ακόμα να κάνεις? Το μήλο. Κάνε ένα μήλο, βρε παιδάκι. Έτσι, μπράβο. Μην μείνει μηλιά χωρίς μήλο. Γιατί τι μηλιά θα είναι? Α, μηλιά. Εντάξει? Ναι. Τι δείχνω? Όχι ακόμα. Τι άλλο έχεις να κάνεις? Τι? Αυτό. Αυτό. Τι τέλος. Τώρα τέλος. Λοιπόν, Ρία, ο Στάθης τελείωσε, δείχνω τη ζωγραφιά του, τελείωνε και εσύ. 1 λεπτό έχουμε. Αυτή είναι η υπέροχη ζωγραφιά του Στάθη. Το σπίτι, η μηλιά και εδώ πέρα τι είναι, Στάθη μου? Μια τσουλήθρα. Μια τσουλήθρα. Έτσι, μπράβο. Η τσουλήθρα κάτω από τη μηλιά που λέει. Πολύ ωραία. Υπέροχη ζωγραφιά. Έτσι, μπράβο. Ρία, τελείωσες? Δεν έχουμε καιρό. Στάθη, πες μου, σε ποιους στέλνεις χαιρετίσματα και φιλιά? Στη μαμά. Ναι. Στον μπαμπά. Ναι. Στη γιαγιά. Ναι. Στον παππού. Ναι. Και στην άλλη τη γιαγιά. Και στην άλλη τη γιαγιά. Και? Στο θείο μου, στα ξαδέλφια μου και στη θεία μου. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Ρία μου, τη δείχνω. Έτσι. Ναι. Πες μας τι έχει ζωγραφίσει, υπέροχη ζωγραφία και της Ρίας. Στάζει λιγάκι, αλλά εντάξει. Ένας ελέφαντας. Ένας ελέφαντας, πώς δεν το κατάλαβα, ναι. Ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι, ναι, πανσές είναι, ναι. Ένα πουλάκι. Πολύ ωραία. Κουκουβάγια. Όχι. Ναι, όχι. Ένα κουνέλι. Κουνέλι πράσινο, ναι, ντυμένο Πίτερ Παν, ναι. Ο Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν εδώ, σε άμορφη μάζα, ναι.
Και... και ένα ελικόπτερο. Και μια σπηλιά. Και μια σπηλιά. Του Νταβέλη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη ζωγραφιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ σε ποιους θέλεις χαιρετισμάτα και φιλιά? Στη μαμά μου, στον μπαμπά μου και στη θεία μου και στα ξαδέρφια μου και στον μπαμπά μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έφτασε το σημερινό ουράνιο τόξο στο τέλος του. Από τη Ρία την Πεντάμορφη, κοίτα κυρία, σε παρακαλώ. Έτσι, εκεί, τον Ολυμπιακό. Και από τον Τρανσφόρμερ, εκεί, τον κάμεραμαν που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Εκεί που μας βλέπουν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο ουράνιο τόξο, να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετάτε, χαιρετάτε, χαιρετάτε γρήγορα. Μη! Θα σκοτωθείτε! Περιμένετε! Είναι δυνατόν, σας άφησα 2 λεπτά μόνος και παραλίγο. Αφήστε τα σπαθιά κάτω. Αφήστε τα σπαθιά κάτω. Καθίστε στις θέσεις σας, προς Θεού. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν με τέτοια σπαθιά? Ποιοι είστε εσείς καταρχάς που μπήκατε έτσι για πρόσκληση στο σπίτι μου? Ποιος είσαι εσύ? Ο Νίκος. Ο Νίκος ο Νίντζα. Ναι. Και εσύ ποιος είσαι? Ο Αλέξιος. Ο Αλέξιος ο μεγάλος πειρατής. Ναι. Και ποιος είμαι εγώ? Ο Ουράνιο Τοξάς. Ο Ουράνιο Τοξάς. Τι λες, παιδί μου? Λοιπόν, αφήστε τα σπαθιά σας. Είναι εντάξει το σπαθί εκεί πέρα? Ε? Ναι. Ας το κάτω, βρε παιδί μου, μην πέσει. Οχ. Τι έγινε? Θα βγάλεις και το. Ναι. Έλαμψε το πρόσωπό σου, βρε παιδί μου. Μην πειράζετε τα μικρόφωνά σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να συστηθούμε. Αλέξιος, έτσι. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Αλέξιε? 5. 5. Και από πότε έχεις να ξυριστείς που άφησες το μουστάκι και το γέννη? Ποτέ. Ποτέ δεν ξυρίστηκες? Μπράβο. Εσύ, Νίκο, πόσο χρόνο είσαι? 5. 5. Περιμένω. Έτσι, μπράβο. Μέσα, βάλε το χέρι σου κανονικά. Έτσι ρε παιδί μου, εκεί. 5. 5 εσύ και 5 εσύ. Ναι. 5 και 5 πόσο κάνουν? Ποιος θα μου πει πρώτος? 5 και 5. Πες το. 10. 10. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί το είπαμε. Μαζί το είπατε γιατί είστε σπουδαία παιδιά. Είστε 5 και 5, 10. Και 10 και 10, 20. Δεν το πιστεύω. Και 20 και 20. 20 και 20 μας κάνουν, κάτσε σκεφτώ, 40. 40. Και 40 και 40. Εδώ σας θέλω, μάστορη. 40 και 40. Εδώ είναι τα δύσκολα. Μήπως ξέρει ο πειρατής? Όχι. Δεν πειράζει, άστο αυτό. Άστο. Για την άλλη τάξη. Τι τάξη πάτε τώρα? Εσύ τι τάξη πας? Τι εσύ μετράς τα 40 και τα 40, άσε, θα αργήσουμε. Τα 4 και 4 μετράω. 4 και 4 πόσο κάνει? Ναι, μετρή. Ναι, μέτρα τα. 8. 8. Άρα 40 και 40. 48. Ας το καλύτερα σου λέω για την άλλη τάξη. Τι τάξη πας τώρα? Νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο. Εσύ τι τάξη πας? Νήπιο. Νήπιο. Νήπιο και νηπιαγωγείο το ίδιο είναι. Δεν πάτε στο ίδιο νηπιαγωγείο πάτε? Όχι. Όχι. Είστε φίλοι? Φίλοι. Πηγαίνουμε μαζί στο κολυμβητήριο. Στο κολυμβητήριο πηγαίνετε μαζί. Εκτός από το κολυμβητήριο τι άλλο κάνετε? Κάνεις τίποτα άλλο έξω από το σχολείο, από το νηπιαγωγείο και το κολυμβητήριο? Πας καμία ξένη γλώσσα, κάνα μουσικό όργανο? Κάναμε 2 διαλύματα, αλλά πια δεν τα κάνουμε και κάνουμε ένα. Τώρα βρε, εσύ δεν σου λέω έξω από το σχολείο το διάλειμμα. Αν κάνεις καμία άλλη δραστηριότητα, όπως το κολυμβητήριο, πας γυμναστήριο, κάνεις τα εκβοντό. Εσύ, λέγε. Εγώ πάω θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικό παιχνίδι. Α, αυτό είναι πολύ. Τι, δεν το ξέρεις? Όχι. Όχι. Καλά, είστε φίλοι και δεν μιλάτε μεταξύ σας? Όχι. Δεν σου είπε ποτέ ο Αλέξιος ότι κάνει θεατρικό παιχνίδι? Και τι κάνεις στο θεατρικό παιχνίδι, Αλέξη? Από εδώ να κοιτάς όταν μου μιλάς, αν έχεις την καλοσύνη. Πάμε πάνω στη σκηνή. Πάτε πάνω στη σκηνή. Και τι κάνετε πάνω στη σκηνή? Παίζετε. Τώρα μας βλέπουν στην τηλεόραση. Αν τώρα μας βλέπουν στην τηλεόραση, εσύ τι λες? Νομίζω ότι όχι. Νομίζεις λάθος. Μας βλέπουν εδώ πέρα στην τηλεόραση όλοι. Άμα θες να στείλεις χαιρετίσματα σε κανένα, στείλε τώρα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Στο τέλος. Στη γιαγιά μου. Στο τέλος. Μας βλέπει η γιαγιά. Μας βλέπει η γιαγιά. Δεν ξέρω. Στη Μαρίτσα. Στη Μυτιλίνη. Η γιαγιά Μαρίτσα είναι στη Μυτιλίνη? Ναι. Αχ, γιαγιά Μαρίτσα. Θα έρθω κι εγώ μια μέρα. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Τι παίζετε απάνω στο σκηνή? Μας λέει κυρία Βιβλία. Σας λέει η κυρία Βιβλία. Βιβλίο. Ναι, ένα. Βιβλίο, ένα βιβλίο και... Και το ακούμε και αύριο κάνουμε ό,τι μας είχε πει το βιβλίο.
Κατάλαβα. Διαβάζετε το βιβλίο και αυτά που έλεγε το βιβλίο την άλλη μέρα τα παίζετε πάνω στη σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία φορά τι παίξατε πάνω στη σκηνή, θυμάσαι? Όχι. Όχι. Τίποτα δεν θυμάσαι? Όχι. Στον Ήπιο κάνετε κανένα τραγούδι, βρε Νίκο? Να σου πω ένα. Ναι. Με στο τρένο προχώρει, το τραβάει η μηχανή. Κι άμα σπάει μακριά, πάλι πίσω μας γυρνά. Πάρα πολύ ωραία. Κι εγώ ξέρω. Πες το και εσύ, βρε Άλεξη. Το γάλα μου το πίνω και στα άλλα δεν αφήνω. Γιατί μαμά μαλώνει και αυτό με μεγαλώνει. Βρε εσύ, είναι αυτό τραγούδι για πειρατές? Έχεις ακούσει κανένα πειρατή να πει το γάλα μου το πίνω? Αντί να πίνεις ρούμι, πίνεις γάλα, πειρατής. Ναι. Okay. Το γάλα μου το πίνω, είμαι ο πειρατής. Κοντζά πειρατής. Τι γελάς εσύ, νίντζα? Πώς το πίνεις το γάλα σου, για πες μου? Σκέτο ή με κακάο? Με πιπερό? Ναι. Πειρατής με πιπερό, θα τρελαθώ. Και εσύ με πιπερό? Δεν το πιστεύω. Και ντυθήκατε πειρατές και νίντζα? Ναι. Πάντως είμαι το μωρό νίντζα. Είσαι το μωρό, α, έτσι το καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι το μωρό νίντζα. Και εσύ είσαι το μωρό πειρατής. Ναι. Κατάλαβα. Πειρατούλης και ο νιντζάκος. Κατάλαβα. Έχεις άλλα αδέλφια, Νίκο? Όχι. Όχι. Εσύ έχεις άλλα αδέλφια, Αλέξη? Όχι. Όχι. Μοναχογείς. Τι? Έχω ένα. Έχεις ένα? Δύο. Κάτσε, με συγχωρείς, πώς θα μου βγάλεις σιγά σιγά? Μήπως εννοείς ξαδέλφια? Ναι. Ξαδέλφια ή αδέλφια? Εγώ δύο ξαδέλφια. Δύο ξαδέλφια, έτσι, μπράβο. Εσύ? Έχω δύο ξαδέλφια. Εσύ... Ξέρω τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη. Εγώ έχω τον Γιάννη και την Τζέννη. Το Γιάννη και την Τζέννη. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Και δεν μου λέτε τώρα πώς σας ήρθε η ιδέα να ντυθείτε έτσι που ντυθήκατε? Εσύ γιατί ντύθηκες, νίντζα, για πες μου? Γιατί δεν είχε άλλο στο νούμερό μου. Α, κατάλαβα, από ανάγκη. Πήγες, τι άλλο ήθελε? Εσύ όταν πήγες να βρεις τη στολή, τι στολή ήθελε στην αρχή? Δεν είδα μια άλλη. Ήθελα κλόουν, αλλά δεν μου έκανε. Δεν είχε το νούμερό σου? Στο νούμερό μου είχε. Πάρα πολύ μεγάλη ήταν. Πολύ μεγάλη ήταν. Το μεγάλη και πιστεύω. Και βρήκες τη μόνη που υπήρχε στο νούμερό σου που ήταν η νίντζα, ε? Εσύ πώς έτσι κεντήθηκες πειρατής? Σ' αρέσουν τα παραμύθια με πειρατές? Ναι. Ε? Ναι. Ποιο είναι το παραμύθι με πειρατές εκείνο που σ' αρέσει περισσότερο? Είναι εκείνο που στα βιβλία δείχνει ένα ποπό. Τι δείχνει? Ένα ποπό. Ένα ποπό. Είναι πειρατικό αυτό? Ναι, πειρατικά βιβλία. Μπράβο. Αλλά να σου πω και ένα άλλο τραγούδι. Είναι το τρένο ξανά. Πάλι το τρένο. Έχεις... Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, μηχανοδηγός? Μπακάλις. Μπακάλις θα γίνεις? Να πουλά τις βιταμίνες. Έχεις δει εσύ μπακάλι να πουλάει βιταμίνες? Μήπως εννοείς φαρμακοποιός? Μπακάλις. Μπακάλις. Και τι θα πουλάς, βιταμινούχο ζαμπόν, βιταμινούχο κασέρι? Τι θα αχλάδια. Πουλας? Αχλάδια με βιταμίνες. Α, εννοείς να έχεις φρούτα βιταμίνες. Θα έχω και ένα μανταρίνι, αστείβο χυμό. Ένα μανταρίνι, τι θα βγάλει ένα μανταρίνι, πρέπει παιδάκι μου, αμάς. Χυμό. Ένα μανταρίνι. Άμα το στύψεις. Άμα το... Και πώς σου ήρθε να γίνεις μπακάλις? Δεν είχα τι άλλο. Όλα χαζά ήταν. Τόσα επαγγέλματα μπακάλις βρήκες να γίνεις? Ναι. Καλή δουλειά, δεν λέω. Καλύτερη η από κυρία δικηγόρο. Μου μόλις της το είπα, γέλασε. Το μυαλό της και μια λίρα να της πεις. Τι ήθελε να γίνει η κυρία σου? Η κυρία ήθελε να γίνει νηπιαγωγός. Εκείνη ήθελε να γίνει νηπιαγωγός. Εσύ τι ήθελες να γίνει? Δηλαδή εκείνη τι ήθελε να γίνεις εσύ? Σου είχε πει καμία ιδέα τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Όχι. Όχι. Της είπες εσύ μπακάλις και καθαρίσαμε. Εγώ ξέρω τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις. Ηλιακός. Τι θα γίνεις? Ηλιακός. Τι? Ηλιακός. Ηλιακός θα γίνεις? Το ξέρα. Μάλιστα. Μαζί ήρθαμε με το αυτοκίνητο του μπαμπά του. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει ηλιακό το αυτοκίνητο του μπαμπά του? Όχι, αλλά μαζί ήρθαμε. Μαζί ήρθατε, αλλά εσύ. Δηλαδή ηλιακός θερμοσύφωνες θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Όχι. Τι άλλα, τι? Άνθρωπος. Άνθρωπος, τι, ηλιακός άνθρωπος? Όχι. Τι, για εξήγησέ μου να καταλάβω. Τι είναι? Μάστορας. Α, μάστορας για τους ηλιακούς. Ναι. Σ' αρέσει να πηγαίνεις στις ταράτσες να φτιάξεις τους ηλιακούς? Ναι, ναι, ναι. Και τα φωτοβολταϊκά? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό είναι η δουλειά του μέλλοντος. Μπράβο. Και όταν κατεβαίνεις θα παίρνεις από το μπακάλικο του Νίκου ό,τι χρειάζεσαι για το σπίτι. Πάμε μακριά, τι κύριε, στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα θα ανοίξεις το μπακάλικο?
Έχω φίλους στη Χαλκίδα. Θα έχεις. Κι εγώ. Κι εγώ θα είμαι στη Χαλκίδα. Πώς έχεις φίλους στη Χαλκίδα, εσύ έχεις από τη Χαλκίδα? Ένα, ναι. Και είναι νονός μου όμως. Έχεις νονό στη Χαλκίδα? Ναι, και άρα... έχω μια φίλη. Τρεις. Τρεις φίλες στη Χαλκίδα. Τη Μαρία, ναι. Την άλλη Μαρία, η αδελφή του Γιωργούλη είναι η μία. Α, εντάξει. Άμα είναι η αδελφή του Γιωργούλη και δεν και... είναι. Και. Οφ. Δύο τελικά. Δύο τελικά, εντάξει. Η τρίτη Μαρία μας έφυγε. Αλλά έχεις πελατεία στρωμένη εσύ στον Μπακάλικο. Κανένα πρόβλημα. Κι εγώ θα είμαι εκεί που είπε ο Νίκολας. Ο Νίκος, στο, ναι. Στη Χαλκίδα. Ναι. Ηλιακή στη Χαλκίδα θα κάνει, ναι. Ηλιακούς. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άμα θέλετε, άμα μένετε στη Χαλκίδα και βλέπετε την εκπομπή μας τώρα, εκεί, να ξέρετε. Θα έχω μια τηλεόραση εκεί να βλέπω. Άσε τι θα έχεις. Από τον Νικόλα θα αγοράζετε τα είδη παντοπολίου και άμα έχετε κανένα πρόβλημα με τον ηλιακό, εδώ πέρα, ο Αλέξιος θα σας τα φτιάξει όλα. Δεν θα φαντάζομαι να είσαι εντυμένος πειρατής τότε. Όχι. Όχι. Και το παντοπολίο πώς θα το πεις? Θα έχει και ένα όνομα. Δεν πρέπει να του βγάλουμε ένα όνομα στο παντοπολίο, βγάλουμε... στον Μπακάλικο. Σερφ. Σερφ. Ναι. Παντοπολίο το καλό σερφ. Πολύ ωραία. Και από κάτω Νικόλας και το επίθετο, έτσι. Ναι. Πολύ... Το επίθετο δεν ξέρω να το γράφω. Δεν πειράζει, θα το γράψει ο ταμπελάς. Μόνο ο Στέφανος το ξέρει. Ο Στέφανος ξέρει να το γράφει. Ο φίλος μου. Πώς είναι το επίθετο? Σέσε. Τι? Σέσε. Το δικό σου επίθετο, ρε παιδί μου. Το δικό μου είναι Μαυροπίτης. Έτσι, αυτό. Παντοπολίων. Το ωραίο σερφ, Νικόλας Μαυροπίτας. Τελείωσε. Κανένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ας το σπαθί κάτω, με ενοχλεί το σπαθί, βρε παιδάκι μου. Μου έρχεται ότι θα με... Θα κάνουμε και κατασκευή και ζωγραφική. Εσύ τι θες να κάνεις, για πες μου. Τι τραβάει η ψυχή σου? Στο ουράνιο τόξο κάνουμε ό,τι θέλουν τα παιδιά. Πες μου, τι θέλεις να κάνεις? Θα αποφασίσω σε λιγάκι. Θα αποφασίσεις σε λιγάκι, εσύ. Και εγώ σε λιγάκι. Και εσύ σε λιγάκι. Λοιπόν, επειδή έχουν ένα πρόβλημα να αποφασίσουν αμέσως, θα αποφασίσουν σε λιγάκι και ο Νίντζα και ο Πειρατής. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ώστε να έρθει η απόφαση και να δούμε τι θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακολουθήσει σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το διάλειμμα τελείωσε. Πειρατής Αλέξιος έχει πάρει τις νερομπογιές και ζωγραφίζει ήδη. Τι ζωγραφίζεις, Πειρατή? Σκέφτηκα, αλλά δεν θέλω να πω. Μας κρατάει σε αγωνία ο πειρατής. Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει πλαστελίνες που μου ζήτησες. Το χαρτώνεις στο πολύχρωμο και έχεις αρχίσει να κάνεις τι? Κυκλάκια. Κυκλάκια, πολύ ωραία. Σου λείπει κανένα χρώμα πλαστελίνη, θες να σου ανοίξω τίποτα από αυτά ή αυτά που καφέ, είναι... Καφέ, καφέ. Καφέ, θες να σου ανοίξω το καφέ. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Ένα μπλε μετά. Ωραία, να κάνουμε και λίγο οικονομία, έτσι. Όχι όλη την πλαστελίνη, ό,τι χρειάζεσαι μόνο. Τι άλλο θέλεις? Κανένα. Κανένα. Αυτά τα παίρνω? Ναι. Ωραία, εντάξει. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μου κάνουν τα παιδιά σήμερα. Και ο πειρατής Αλέξιος και ο. Ο πειρατής είπε δεν θα μου πει, έτσι, δεν θα μου πει εσύ. Όχι. Περιμένω να δω αγωνία. Αγωνία. Για πείτε μου, έχετε κανένα ζωάκι στο σπίτι? Εγώ δεν έχω κανένα. Δεν έχεις κανένα ούτε ζώο? Και εγώ. Ούτε κι εσύ? Α, έχω ένα. Τι? Μια χελώνα. Έχεις χελωνίτσα στο σπίτι? Και λέγεται πίκλ. Πίκλ? Ναι. Η χελωνίτσα λέγεται πίκλ? Ναι. Μπράβο, και πού ζει η χελωνίτσα? Πού την έχεις, στο σπίτι, στο δωμάτιό σου? Την έχω σε μια γυάλα που έχει ένα δεντράκι ψεύτικο. Σε γυάλα το χελωνάκι? Πόσο μεγάλη γυάλα είναι τουλάχιστον? Τώρα είναι πάντως μπλε η γυάλα και είναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Και μικρή. Κάθε. Α, είναι μικρό χελωνάκι, έτσι. Ναι, μικρό. Πολύ μικρό. Και τι τρώει το χελωνάκι αυτό? Τρώει γαρίδες μικρές. Μικρές γαριδούλες. Πολύ ωραία. Δεν φοβάται τη χοληστερίνη, ε? Όχι. Όχι, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εσύ τι τρως από ψάρια? Τρώω. Ψαρόσπα μου αρέσει πιο πολύ. Σ' αρέσει η ψαρόσπα. Πολύ ωραία. Ποιος την κάνει την ψαρόσπα? Την κάνει. Η γιαγιά. Τη μαγειρεύει ωραία ψαρόσπα η γιαγιά? Ναι. Και τι άλλο μαγειρεύει η γιαγιά? Μαγειρεύει μαυρομάτικα. Μαυρομάτικα, φασολάκια, πολύ μου αρέσουν, ναι. Και? Μ' αρέσουν και εμένα. Και σένα σ' αρέσουν, μπράβο. Και? Δεν θυμάμαι. Τα αγαπημένα σου φαγητά ποια είναι δηλαδή? Σοκολάτα. Αυτό δεν είναι φαγητό, βρεσί. Γλυκό είναι. Τρως πολλές σοκολάτες, δεν κάνει να τρως πολλές σοκολάτες.
Αλλά πάντως δύο τη μέρα τσίχλες. Τσίχλες, εντάξει, τσίχλες. Okay. Εντάξει. Αλλά εκτός από, από ψαρόσουπα, δηλαδή, ποια είναι τα φαγητά τα άλλα που σ' αρέσουν πολύ. Αν σου έλεγα τι τραβάει ψυχή σου τώρα να φας, ρε παιδί μου, τι θα έλεγες. Θα έλεγα τώρα να τρώω φακές. Φακές, ε, μάλιστα. Εσύ πειρατή, τι γίνεται από φαγητά, τι τρως. Τι θα κάνετε πάνω στο καράβι. Τι. Πάνω στο καράβι τι μαγειρεύετε. Ψαρόσουπα. Πάντα, ναι. Μακαρόνια. Ναι. Κάτι γελά από μέσα φακές. Μου. Από μέσα σου είναι αυτό. Ναι, κάτι. Φαντάσου να γελάς απ' έξω σου θα γίνει, ναι. Φακές. Φακές. Και. Και. Και φασολάκια. Και φασολάκια. Και εσύ φασολάκια. Μπράβο, πολύ ωραία. Πράσινα φασολάκια. Ναι. Όχι μαυρομάτικα. Όχι. Πράσινα, πολύ ωραία. Μπράβο. Τα έχω πεθυμίσει τα φασολάκια. Πολύ ωραία. Την άλλη φορά θα μαγειρέψουμε εδώ πέρα, μου φαίνεται. Ε? Εδώ να μαγειρέψουμε. Ναι. Δεν είναι καλή ιδέα, τι λες. Δεν νομίζω. Όχι. Εντάξει, ό,τι πείτε εσείς. Δεν μου λέτε, πού έχετε ταξιδέψει μέσα στην Ελλάδα, έχετε κάνει κανένα ταξίδι. Μόνο ένα, εγώ πήγα στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, στη γιαγιά. Α, πάω και στη Χαλκίδα. Και στη Χαλκίδα. Για εκεί στη Χαλκίδα κάνεις έρευνα αγοράς για να δεις το μπακάλικο που θα ανοίξει. Έτσι δεν είναι. Και έχεις και τους φίλους εκεί πέρα. Στη Μυτιλίνη πότε πήγες. Πήγα. Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι πώς πήγες, με καράβι ή με αεροπλάνο. Κάθε μέρα με αυτοκίνητο. Από πού. Εδώ στην Αθήνα πού μένεις. Ξέρεις πώς λέγεται η γειτονιά σου. Ευρυδάμετος 28, Άγιος Όστης. Στον Άγιο Όστη. Και στον, από τον Άγιο Όστη στη Μυτιλίνη πήγες με το αυτοκίνητο. Τώρα στη Μυτιλίνη είναι μακριά. Και έτσι τώρα πήγα. Δεν είναι μόνο μακριά. Έχει και θάλασσα ανάμεσα. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό τι. Έχει αμφίβιο αυτοκίνητο πήραμε πατέρας. Ένα ταξί. Ένα ταξί. Πλοίο. Α, πες το μου, ντε. Σταματάμε σε Χίο. Μυτιλίνη. Μπράβο. Α, ξέρεις και το δρομολόγιο. Μπράβο. Και ξανά Χίος, ναι. Στη Χίο εννοώ. Ναι. Και ξανά. Και ξανά. Κάνετε το ίδιο δρομολόγιο πίσω. Ξανά. Με το καράβι δηλαδή ταξίδεψες. Σ' άρεσε το ταξίδι με το καράβι. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει το αεροπλάνο. Έχεις μπει σε αεροπλάνο. Δεν έχω μπει. Και πώς ξέρεις ότι σ' αρέσει. Γιατί μου αρέσει να πετάω. Πώς ξέρεις ότι σ' αρέσει να πετάς αν δεν έχεις πετάξει ποτέ στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει. Θέλω να πετάω όπως η γλάρη. Θες να πετάς όπως η γλάρη. Ναι. Α, μακάρι να μπορούσαμε να πετάμε όπως η γλάρη. Αλλά έτσι που είναι τα πράγματα. Ναι. Γλάρους τα τρώμε, μου φαίνεται. Λέσαι. Πολύ ωραία. Για πες μου εσύ. Πειρατή, έχεις ταξιδέψει με καράβι. Ναι. Πού έχεις πάει. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Α, ποιος είναι από την Κρήτη. Είναι κανένας γνωστός η φίλος. Γιαγιά μου, η γιαγιά. Ο μπαμπάς μου, ναι. Ο παππούς μου και η μαμά μου και εγώ. Α, είστε από τη γνωστή κρητική πειρατική οικογένεια. Ναι. Μπράβο. Α, σε ποιο μέρος της Κρήτης. Από ποιο μέρος της Κρήτης. Θυμάσαι πώς λέγεται το χωριό του μπαμπά. Όχι. Όχι. Είναι κοντά στη θάλασσα. Όχι. Όχι. Στο βουνό απάνω. Στον Ψιλωρίτη. Όχι. Πού είναι, ρε παιδί. Α, κόλλησε. Πώς λέγεται, σου κόλλησε. Ναι, πώς λέγεται, δεν θυμάσαι. Όχι. Και πάτε συχνά στην Κρήτη. Μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Κάνετε μπάνια εκεί πέρα, ωραία. Εγώ έχω πάει και με. Κι? Και με αεροπλάνο. Και με αεροπλάνο. Έχω πάει στην Ιταλία. Σόπα. Ναι. Έχω πάει στην Γερμανία. Όχι, δα. Γερμανία, οχ. Τι, γιατί οχ. Έχει πάει και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Κολομογύρισμα. Έχει πάει και στην Αγγλία. Και στην Αγγλία. Ναι. Με το πειρατικό. Ναι. Εδώ τι θα κάνεις ρόδες. Εδώ. Θα κάνεις ρόδες εδώ πέρα. Κάνεις που ρόδες. Εσύ δεν έχεις πάει ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στη Γερμανία. Έχεις πάει. Πουθενά. Πουθενά. Θα πας όμως. Άμα είχα εδώ τώρα το αεροπλάνο μου, πού ήθελες να πάμε. Και σου έλεγα, πού γουστάρεις να πάμε ταξίδι. Στην Κρήτη. Ωραία, όχι μέσα στην Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα. Σε ποια χώρα. Μακρινή. Ποια είναι η πιο μακρινή που σκέφτεσαι. Παράξενη που θα ήθελες να τη δεις. Θεσσαλία. Εκεί δεν ανάγκη να πάμε με αεροπλάνο. Πάμε και με τρακτέρ. Είναι πολύ κοντά. Δεν είναι και πολύ μακριά, δα. Εδώ, από εκεί που ήρθα μέχρι εδώ ήταν πάρα πολύ μακριά. Από πού ήρθες δηλαδή.
Από τον Άγιο Σώστη. Ναι, αλλά η διεύνηση είναι Ευρυδάμετος 28. Ναι, α, Ευρυδάμετος είναι πιο μακριά. Είναι στον Άγιο Σώστη, αλλά είναι από τη μακρινή του πλευρά, ρε παιδί μου. Πρέπει να διασχίσεις όλο τον Άγιο Σώστη για να έρθεις εδώ. Το ξέρω. Δύσκολα πράγματα. Με τα ταξίδια ζαλιστήκαμε σήμερα. Εσύ τον ξέρεις τον Άγιο Σώστη? Όχι. Όχι. Τι? Εσύ που μένεις? Εγώ μένα στην... Να σκεφτά λίγο. Βεβαίως να σκεφτείς, αλίμονο. Όλη μέρα δικά μας είναι. Στην Ελλάδα. Είναι και αυτό μια άποψη, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα. Και πώς ήρθες από την Ελλάδα εδώ? Γραμμές. Ήρθαμε. Θα κάνεις γραμμές τώρα, ναι. Ναι. Δεν μένεις εδώ στην Αθήνα? Όχι. Όχι. Μένεις. Α, μένεις. Το η Αθήνα έχει μικρές γειτονιές. Θυμάσαι πώς λέγεται η γειτονιά σου? Όχι. Όχι, δεν θυμάσαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πρέπει να το κάνουμε μητούλα. Τι κάνεις εσύ? Μητούλα. Ωραία, αυτό τι είναι τώρα? Είναι άσκηση μαθηματικών που κάνεις? Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα για να τελειώσουμε τις εκπομπές μας, την εκπομπή μας σήμερα? Εγώ σε λίγο τελειώνω. Σε λίγο τελειώνεις, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ. Τρία λεπτά μας μένουν. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Πρέπει να κάνεις γρήγορα. Τι νίντζα είσαι εσύ? Εγώ τελείωσα. Τελείωσες. Έλα να δείξουμε τη ζωγραφιά σου για να δούμε. Τι έχεις ζωγραφίσει εδώ, για πες μου. Έχω κάνει μια θάλασσα και κάτω έχει ένα σήμα. Ένα σήμα. Ναι. Αυτή είναι η θάλασσα? Ναι. Ολόκληρη. Γράφω το όλη αυτή είναι η θάλασσα. Πολύχρωμη η θάλασσα. Μπράβο. Πολύ ωραία θάλασσα. Ποια θάλασσα είναι στην Κρήτη? Το Ιώτα. Ναι. Μπράβο. Και το σήμα ποιο είναι το σήμα? Αυτό. Αυτό εδώ το σήμα πιανού είναι αυτό? Του Ζωρό. Του Ζωρό. Ένα πειρατή με το σήμα του Ζωρό. Πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Υπέροχη. Για πες μου τώρα. Σε ποιους στέλνεις χαιρετίσματα και φιλιά ως πειρατής? Στη μαμά μου, ναι. Στον μπαμπά μου, ναι. Στη γιαγιά μου και στον παππού μου. Στη γιαγιά σου και στον παππού σου. Υπέροχα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάνει και το όνομά μου με την πλαστελίδη. Κάντο. Θες να σε βοηθήσω λιγάκι? Λε, θα την κάνουμε όλοι. Ναι. Πάρε να κάνεις το όμικρο, να κάνω εγώ το κάπα. Ναι. Για να τελειώσουμε. Κατάλαβες, γιατί όση ώρα τελειώνουμε, μπορείς να μου πεις σε ποιους στέλνεις χαιρετισμάτα και φιλιά? Στη μαμά μου, ναι. Στον μπαμπά μου, ναι. Στον Αλέξη, ναι. Στη γιαγιά μου, ναι. Στον παππού μου. Ναι, αλλά να βάλω το κάπα πριν το όμικρο, να μην το κάνουμε νίοξ. Ναι. Να το κάνουμε νίκος. Ναι. Πήγαινε το λίγο πιο δεξιά. Έτσι, μπράβο. Ναι, και πού αλλού? Και στον παππού που έχει πεθάνει, έχει πάει στον ουρανό. Μας βλέπει, ξέρεις πως χαίρεται τώρα? Ναι, και είναι περήφανος για σένα που είσαι εδώ στην τηλεόραση. Το σίγμα. Το σίγμα. Το σίγμα θες να το κάνεις εσύ? Ναι. Ξέρεις ή είναι δύσκολο να το κάνω εγώ? Είναι πολύ ωραία. Εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Χρειαζόμαστε και ένα ψαλιδάκι για λίγο μετά. Γιατί? Θα κάνουμε λίγο να κοπεί εδώ. Γιατί να κοπεί? Γιατί πρέπει τώρα να τελειώσει. Δεν πειράζει τώρα. Κάτσε, μην κάνουμε. Κάτσε να το κάνουμε αυτό. Τσάκα, τσάκα. Πω, πω, βαρύ που το έκανα. Το έκανες βαρύ, γι' αυτό σου λέω. Βάλε και το σίγμα εδώ πέρα έτσι. Πολύ ωραία και να το δείξουμε. Κάτσε, γιατί αυτό τώρα μπορεί να μην είναι κολλημένα καλά. Κοιτάξτε τώρα. Κάτσε. Πολύ βαρύ είναι. 4 κιλά ζωγραφιά μου έκανες με την πλαστελίνη. Εδώ είναι ο Νίκος με τα στρογγυλά του και τα κουλουράκια του. Έτσι. Ναι. Πίτες και κουλουράκια έχεις κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα, υπέροχα. Πολύ ωραία. Πολύ σπουδαία. Μπράβο. Νομίζω ότι κάναμε και κατασκευές. Πειρατή, πού πας? Πού πας, πειρατή, με τέτοιο καιρό? Για να μην σε ενοχλεί τόσο βαριά, όταν θα την κουβαλάς, θα την πάρω σπίτι, να την κουβαλάω εγώ. Καλά, δεν πειράζει. Δεν μου κάνει κόπο, ρε παιδί μου. Θα πάρουμε εδώ πέρα έναν από το συνεργείο να μου την κουβαλήσει. Δεν είναι πρόβλημα. Αλίμονο. Για ελάτε εδώ τώρα. Ελάτε εδώ. Σας άρεσε που είσαστε. Τέσσερα είναι, ενώ δεν είναι. 15. Όχι 15 κιλά, κάτσε. Σας άρεσε σήμερα που ήρθατε στο ουρανίο τόξο? Ναι. Πού πας εσύ τώρα, θα φύγεις από εδώ πέρα, κάτσε εδώ. Να χαιρετήσουμε και μετά κάνουμε ό,τι θέλεις. Σ' άρεσε ένα νίντζα. Χαιρετάς πριν δώσω το σύνθημα. Λοιπόν, από τον Νίκο τον νίντζα, από τον Αλέξιο τον πειρατή και από μένα, μέχρι το επόμενο ουρανίο τόξο, να είστε καλά, παιδιά. Ναι.